Ανυπομονώ πάντως. Για ποιο πράγμα? Για την επόμενη συνάντησή μας. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Αλλά εγώ θα εξαφανιστώ πριν με εξαφανίσω ο Μοιράς. Εσύ δεν είσαι αυτό που αφήνεις να δουν οι άλλοι. Γιατί στην ουσία εσύ είσαι αυθόρμητη, γεμάτη ζωή και ενέργεια. Αλλά ξέρεις τι είσαι κατά βάθος. Είσαι ροκ. Τα λόγια σου πια μου είναι αδιάφορα, Τόνι. Τι το εννοείς αυτό? Σταμάτα να μπαινοβγαίνεις στη ζωή μου με το έτσι θέλω. Η Δώρα να ξεκολλήσει από τον Αντώνη. Το 8ο θαύμα. Εντάξει, μωρό μου, μπορεί αυτός ο άντρας να έχει κάτι ιδιαίτερο για αυτή, ξέρω. Την Κυριακή είναι ο γάμος, ναι. Τώρα θες να με πανικοβάλεις? Σου έβαλα ουίσκι. Τι έγινε, καλέ? Τι έπαθες? Δεν θα το πιστέψεις. Πέσαν τα καράβια σε έξω, ε? Μου κλέψαν το σπίτι τώρα. Σοβαρολογείς? Βέβαια σοβαρολογώ. Στράτο μου, έλα εσύ που εκτιμάς το καλό φαγητό. Έλα, πάρε ένα μεζεδάκι. Τι έχετε, καλέ, κι εσείς οι δύο? Του κλέψαν το σπίτι, του κάνουν διάρρηξη. Τι? Του Στράτου? Πότε? Δεν ξέρω κι εγώ, από το πρωί λοιπόν. Με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα που το καθαρίζει και μου λέει: ψάχνει η αστυνομία με βρει για να δώσω κατάθεση. Πρέπει να φύγω, λυπάμαι πάρα πολύ. Τι λυπάσαι, παιδί μου, φύγε, φύγε, βέβαια, αλίμονο. Δεν μου λες, είχες χρήματα μέσα στο σπίτι? Όχι πολλά, εντάξει, ευτυχώς, αλλά πρέπει να φύγω αμέσως. Συγγνώμη. Όταν ξεμπερδέψεις, πάρε με ένα τηλέφωνο γιατί θα έχω γωνία. Εννοείται. Στο καλό, παιδί μου, στο καλό. Ζούγκλα γίναμε, βρε παιδί μου, ζούγκλα. Λες να του πήρανε και τίποτα άλλα πολύτιμα πράγματα? Εάν είχε. Πώς δεν θα είχε? Τι λες τώρα? Εδώ στην Αφρική ήταν ο άνθρωπος. Δεν θα είχε. Ξέρεις πόσο κάνουν οι χαβλιόδοντες? Ποιοι χαβλιόδοντες? Επειδή μου αυτό το, πώς το λένε, τα ελεφαντόδοντα αυτά. Δεν θα είχε. Οπωσδήποτε θα είχε. Και το Μάρια θα είχε και τίγρης και απ' όλα θα είχε. Όλοι αυτοί που έχουν πάει στην Αφρική έχουν τέτοια. Ρε Μανούλα, τι έχεις πάθει? Τον τελευταίο καιρό έχεις γίνει πολύ συμφεροντολόγα. Αν ήσουν και εσύ, μπορεί να έχει πάει καλύτερα η ζωή σου. Κρίμα, κρίμα που δεν θα το γνώρισε η Ρεγκίνα. Δεν πειράζει. Το γνώρισε η μάνα. Η μάνα δηλαδή δεν μετράει, ε? Δεν μετράει η μάνα? Άντε πάλι τα ίδια. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Το κάνει και καλύτερα. Τον τελευταίο καιρό μετά το φαΐ έχω λίγα νεύρα. Γιατί αυτό? Αποφάσισα να ακολουθήσω κι εγώ τη μόδα της εποχής. Όσο περνάνε τα χρόνια,
να κάνω υγιεινή διατροφή που λένε. Αλλά έτσι τα φαγητά είναι άνοστα, ρε παιδί μου. Χωρίς λίγο αλατάκι, το πιπεράκι τους. Τι να σου πω. Το καλό φαΐ είναι μια απόλαυση. Μια ειδονή. Αλλά τι χάσαμε, πάει κι αυτή. Δεν βαριέστε, μια ιδέα είναι όλα. Μια συνήθεια. Σωστά. Αυτό δένει και με την κουβέντα που θέλω να σου κάνω. Σχετικά με τι? Σχετικά με το διαζυγιό σου. Ξέρεις, στην εταιρεία, στον Όμιλο, υπάρχει ένας άγραφος νόμος που δεν τον παραβαίνει κανείς, ούτε καν εγώ. Το image. Το προφίλ των συνεργατών προς τα έξω πρέπει να είναι άμεμπτο. Διαζύγια και τέτοια απαγορεύονται. Φυσικά, εντός εισαγωγικών το απαγορεύονται. Ελπίζω να είμαι σαφής. Ναι, σαφής είστε, αλλά τώρα όλα αυτά δεν νομίζετε ότι είναι λίγο παροχημένα μιας άλλης εποχής? Εδώ βλέπετε χωρίζουν πρωθυπουργοί, ηγέτες κρατών. Φυσικά. Αλλά πόσοι είναι αυτοί? Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού και μένουν στην ιστορία ως δακτυλοδεικτούμενοι. Κύριε Μηρά, θα έλεγα ότι μένουν στην ιστορία ως ανυπότακτοι. Άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται, άνθρωποι που το λέει η καρδιά τους. Δεν παρατάς τις αμπελοφιλοσοφίες. Αυτά τα κρίνει η ιστορία. Σκέφτηκες πόσοι είναι εκείνοι που συμβιβάζονται για το καλό, φαίνεστε? Αυτοί που θα χώριζαν κι αύριο το πρωί αν ήταν απλοί άνθρωποι. Αλλά τώρα δεν μιλάμε γενικά. Για σένα μιλάμε. Εμένα με ενδιαφέρει ο Όμιλος και οι συνεργάτες μου. Ναι, κυρία Μηρά, οφείλω όμως τότε να σας ομολογήσω ότι το διαζύγιο μου με τη γυναίκα μου είναι ήδη δρομολογημένο. Μπούρδες. Αυτά μαζεύονται από τη μια ώρα στην άλλη. Κρίση ήταν και πέρασε. Δεν πέρασε, κύριε Αμυρά. Δεν θέλεις να καταλάβεις, μου φαίνεται. Δεν σου μιλάω επί της ουσίας, αγαπητέ. Επί της ουσίας ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Ναι, τότε... Συγγνώμη, αλλά τι μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά σας το λέω, δεν καταλαβαίνω. Εγώ σου μιλάω για τον τύπο. Για τη βιτρίνα. Για τη μόστρα, πώς το λένε. Για το πώς φαίνεται προς τα έξω. Και οι συνεργάτες μου προς τα έξω πρέπει να φαίνονται άμεμπτοι. Οικογενειάρχες. Ναι, συγγνώμη, αλλά τώρα όλο αυτό δεν είναι λίγο υποκριτικό? Απολύτως. Αλλά αναγκαίο. Επί της ουσίας μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κρυφά. Διακριτικά. Όπως όλοι οι ευυπόληπτοι κύριοι. Στην υγειά σου. Και ελπίζω αυτή τη φορά να έγινα κατανοητός. Έλα, στην υγειά μας. Πεντανόστιμο είναι. Γεια στα χέρια σου, Γαλάτια. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Πάντως, πολύ στεναχωρήθηκα που δεν τον γνώρισα αυτό το Στράτο. Είχα μια περιέργεια. Καλά. Κουτσομπόλα ήσουν, εσύ από παιδί. Έλα, μωρέ, μην με κοιτάς έτσι εσύ. Χιούμορ κάνω. Αν πριν από λίγο καιρό μου λέγανε ότι εσύ και ο Αντώνης έχετε τελειώσει, δεν το πίστευα. Πραγματικά είναι απίστευτο. Καλά. Δεν τελειώσαν ακόμα. Θα τελειώσουν όταν θα του δώσει το διαζύγιο. Αλλά τώρα θα του το δώσει. Το ξέρω, είμαι σίγουρη, το έχει πάρει απόφαση. Άρα, Μανούλα, τώρα άστα αυτά. Άστα αυτά, δεν είναι ώρα. Εγγύνα, μου φάει κάτι ακόμα? Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Δεν αντέχω, έσκασα. Πάμε μέσα. Πάμε. Έρχομαι. Πάντως η Γαλάτια έχει δίκιο σε σχέση με το διαζύγιο. Όταν κάτι τελειώνει και τυπικά, είναι
πιο εύκολο. Ξέρεις, μέσα σου αισθάνεσαι πιο ολοκληρωμένος, πιο ελεύθερος. Τώρα κι ο άλλος. Δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο που δεν σου έκανε ένα τηλεφώνημα να σου πει τι έγινε με την κλοπή? Θα τρέχει, ρε παιδάκι μου. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Να πάει να δει τι του πλέον. Νομίζω ότι ένα λεπτό θα το έβρισκε για να σου κάνει ένα τηλεφώνημα. Σωστά. Δεν μου λες, ρε κυρία μου. Εσύ έτσι πιάνεις κάτι, δηλαδή. Κάτι δεν σου πάει. Άσε, θα σου πω εγώ. Στην αρχή τίποτα δεν της πάει της Ρεγκίνας. Εξάλλου όλοι οι δικηγόροι είναι καχύποπτοι λόγω επαγγέλματος. Εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί. Αλλά και στη Γαλάτια κάτι δεν κολλάει, έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί να με έχεις επηρεάσει εσύ. Πάντως, νομίζω ότι όταν ενδιαφέρεται κάποιος, μπορεί να βρει χρόνο να κάνει ένα τηλέφωνο. Να τα. Έχεις δίκιο. Να τα. Τι να τα, παιδάκι μου. Η Γαλάτια τα ψηρίζει όλα. Ακούει συνέχεια, καμπανάκι. Ναι, κορόιδευε, συγκορόιδευε. Εκείνο που έχω να σας πω πάντως, κορίτσια μου, είναι ότι εμείς οι γυναίκες της γενιάς μου ξέραμε πολύ καλύτερα να κουμαντάρουμε τους άντρες. Ναι, εσείς μπορεί να έχετε μορφωθεί περισσότερο, να είσαστε έτσι, να ξέρετε πιο πολλά πράγματα. Αλλά άμα θέλαμε εμείς, τους άντρες τους στυλίγαμε σε μια κόλλα χαρτί. Λοιπόν, να φτιάξω καφεδάκια. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Ναι, εδώ είναι η κυρία Γαλάτια. Περιμένετε. Άντρας. Να λείπουν τα σχόλια. Ναι. Ναι. Όχι. Μόλις φάγαμε. Μη φανταστείς τίποτα σπουδαίο. Ένα λιτό γεύμα. Ναι. Εσύ. Τηγανιτό. Πάλι. Μα δεν είπαμε να μην τρως τηγανιτά. Αφού έφαγες και προχτές. Γιατί. Η γλώσσα τρώγεται ωραιότατη και ψητή. Ναι. Ναι, δεν μπορώ. Διευκόλυνε με λίγο εσύ. Α. Ωραία. Μια στιγμή, γιατί δεν σε ακούω καλά. Ναι, θα πάρω χαρτί και μολύβι και θα γράψω τη διεύθυνση, ναι. Άντρας. Εντελώς μιλάμε. Για τη Γαλάτια. Να σου πω, έχει δίκιο, Οι γυναίκες της γενιάς της το στυλίγανε σε μία κόλλα χαρτί. Και μας το αποδεικνύει και εμπράκτος. Μπράβο, μανούλα. Σου πω, λες να φάμε κουφέτα. Θες να μας κοπανίσει κανένα γάμο η Γαλάτια και να γελάσει κάθε πικραμένο. Μπομπονιέρες. Ή σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί θα τις φέρουν σπίτι σας. Ωραία. Το φόρεμα του γάμου και τα παπούτσια. Θα τα πάρω σήμερα εγώ και θα σας τα φέρω. Πάει και αυτό παρακάτω. Ναι, προσκλητήρια. Έχουν πάει όλα. Τώρα, εδώ και 2 εβδομάδες. Προσκλητήρια της δεξίωσης, πρόσεξε, γιατί εκεί θα έχουμε παρεξηγήσεις. Βέβαια, τα έχω τσεκάρει εγώ ένα-ένα. Τα έχουν παραλάβει όλοι. Α, μπράβο. Μια στιγμή, ναι. Ναι, η ίδια. Α, ναι. Α, όχι. Μη βάλετε τίποτα παραπενίσιο, σας παρακαλώ. Όχι, ούτε σαν τένετο λουλουδάκια. Μια χαρά είναι το φόρεμα, όχι. Όπως την τελευταία πρόβα, ναι. Τι? Να κάνω κι άλλη πρόβα, ναι. Δεν γίνεται αυτό, σας το ξεκαθάρισα από την αρχή. Αποκλείεται, πνίγομαι. Σε καμία περίπτωση. Μια χαρά είναι, όπως είναι. Θα στείλω τη γραμματέα μου. Όχι να το προβάρει, να το παραλάβει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνω και τη βιάζομαι. Γεια σας. Λοιπόν, αυτοκίνητο που θα με πάει στην εκκλησία. Αυτό το έχει να λάβει ο κύριος Άρης. Να το ξεχάσει. Τι θα κάνω, να το ξεχάσει. Με λεωφορείο και μετρό, πάμε μαζί για το χρυσό. Μην ανησυχείτε. Το θύμισα εγώ στον κύριο Άρη και το έλεγξα κιόλας. Μπράβο, αγάπη μου, τι θα έκανα, θα σιγά και εσένα. Μια στιγμή. Ναι. Ναι, μάλιστα. Ποιο μενού. Αφού το τακτοποίησα προχθές με το μέτρο. Χάθηκαν οι σημειώσεις. Όλες! Πάλι καλά, πέστε μου τι θέλετε να κάνω τώρα. Μισό λεπτό έχω.
Τι να κάνω, να το τσεκάρουμε, ναι, να το τσεκάρουμε. Ναι, λέγεται, λέγεται, σας ακούω, ναι. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Όχι, όχι, και ψαρικά. Αστακό, γαρίδες, καραβίδες, τέτοια, ναι. 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 Σουφλέ. Ακριβώς, ναι. Τώρα νομίζω δεν λείπει τίποτα. Τα τσεκάραμε όλα, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω. Βιάζομαι. Τώρα τι κάνω τώρα. Τι κοιτάς. Τι κοιτάς. Τρέχα. Τρέχα. Σε περιμένουν να πάρεις το φόρεμα. Θα κλείσουν. Εσένα περιμένουν. Έφυγα. Θέλετε κάτι άλλο. Θέλω. Μια λεκάνη με άλατα να βάλω τα πόδια μου. Τούμπανο έχουν γίνει. Τι με βρήκε, Χριστέ μου, τι το ήθελα εγώ αυτό το ταβατούρι, τι το Ιβέρες. Ιβέρες. Ποιος θα αποφάσιζε για τις Βέρες, ποιος θα πήγαινε, ο Άρης ή εγώ. Δεν ξέρω, δεν μου έχετε πει τίποτα για Βέρες. Δεν είπα τίποτα για Βέρες. Πάρτε μου τηλέφωνο τον κύριο Μοσχονά, δεν είπα τίποτα για Βέρες, Χριστέ μου. Να πάμε στην εκκλησία χωρίς Βέρες. Χριστέ μου. Την παρούφε σου λέω και σένα τώρα. Αλλά ναι, έργα μου το. Μου φαίνεται παράξενο που θα βγω σε δύο μήνες. Εμένα να δεις. Θα περάσω όλη μου τη ζωή εδώ μέσα. Τη δικιά σου μας κοιτάει σαν έχυπνα. Μόνο δεν πάει να κοιτάει ηλίθεια. Εσύ πώς επιβίωσες τόσα χρόνια εδώ. Λοιπόν, σου κάνω ένα γρήγορο σεμινάριο. Νούμερο 1, έκοψα όλα τα νήματα με τον έξω κόσμο. Έστειλα στο διάλο ότι με τράβαγε προς τα κάτω. Με λίγα λόγια και απλά, εδώ μέσα, τους πέθανα όλους. Δύσκολο. Ναι, αλλά δεν βγαίνει αλλιώς. Στη φυλακή πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Να είσαι ερωτευμένος με τον εαυτό σου. Σαν τα γρήμια. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες θέση μου. Τι θα έκανα, ξέρω εγώ. Εσύ έχεις και ένα μωρό, ρε γάμο. Αυτό θα σκεφτόμουν πρώτα απ' όλα. Αυτό το μωρό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μεγαλώσει εδώ μέσα. Πάει και τελείωσε. Ναι, έτσι έχω αποφασίσει κι εγώ. Αλλά εντάξει τώρα, γιατί τρέχουμε έτσι. Ακόμα δεν έχεις καταδικαστεί. Ας περιμένουμε να δούμε τι σκατά θα γίνει πρώτα. Εσύ τι λες. Δεν μιλάς, ε. Ξέρεις κι εσύ ότι θα καταδικαστώ. Να σου πω. Τόσα χρόνια εδώ σκέφτηκες ποτέ σου την απόδραση. Πολλές φορές. Το σκεφτόμουν, το μετάνιωνα, το ξανασκεφτόμουν. Δεν είναι εύκολο. Είπα εγώ καθόλου εύκολο. Ούτε και ακατόρθωτο όμως. Να το θυμάσαι αυτό. Δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Βρίσκομαι σε απόγνωστο, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ αυτό το θέμα. Θέλει το διαζύγιο πάση θυσία. Το ξέρω αυτό καλύτερα από σένα. Ξέρεις τι μου είπε. Πως αν δεν δεχτείς να υπογράψεις, να το προχωρήσει ο ερήμην σου. Το ξέρω, μου το είπε και εμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια επιμονή, ρε γαμότο μου. Γιατί σ' αγαπάει. Πιστεύει ότι έτσι θα σε προστατέψει, εσένα και κυρίως το παιδί. Ναι, αλλά αυτό είναι λάθος. Έτσι όπως σκέφτεται, είναι λάθος. Είναι. Τι έγινε, σε έπεισε και σανά. Και ναι, και όχι. Καταλαβαίνω τα συναισθήματά σου, αλλά κυρίως καταλαβαίνω τα δικά της. Αν το δεις ψυχρά το θέμα, μήπως έχει δίκιο. Όχι, δεν έχει. Ο κόσμος παλεύει για αυτό που θέλει. Πρέπει να παλεύει. Και η Έλσα πάντα ήταν μαχητής. Τι έχει πάθει τώρα, ρε γαμότο, γιατί τα παρατάει έτσι. Γιατί κουράστηκε. Κουράστηκε και απογοητεύτηκε. Είναι στη φυλακή για ένα φόνο που δεν έκανε και κανείς δεν την πιστεύει. Μια χούφτα άνθρωποι έχουμε μείνει να πιστεύουμε στην αθωότητά της. Και εσύ θα κουραστείς. Εγώ δεν πρόκειται να κουραστώ ποτέ. Στέφανε, δεν με πείθεις. Αλλά ούτε εγώ μπορώ να πείσω εσένα. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Η Έλσα θέλει το διαζύγιο. Εμείς τι κάνουμε. Διονύση!
Έλα εδώ, ρε! Αλληλογραφία για την ώρα. Τι έγινε, ήρθε κανένα γράμμα τη Σουηδία. Άρχισε μια αλληλογραφία με τη Σουηδία. Καλό σημάδι, αυτά ακούσαν τα τηλέφωνα. Λοιπόν, κάρτα δικιά μου, κάρτα Διονύση, κάρτα Κορίνας, κάρτα κατονόμαστης, κάρτα κατονόμαστης, τρίτη κάρτα κατονόμαστης, τέταρτη κάρτα... Α, μας πέρα 4-1, ε! Τι να κάνω, γυναίκα δεν είναι. Τι γυναίκα, θα τις κόψω όλες τις κάρτες, αφήσω μία. Μία αυτή. Ορίστε, ΔΕΗ, εγκοσμότητα, λογαριασμός, ΔΕΗ, εσύ είναι φοβερό. Παλιά ανοίγαμε τα γραμματοκιβώτια και βρίσκαμε και κανένα γράμμα από κανένα φίλο, μια μάνα μας. Τώρα με το που ανοίγει το γραμματοκιβώτιο, τι γίνεται, φρίκι. Και τι θες να κάνω, κύριε παπά, μπορείς να μου πεις τι θες να κάνω. Για κοίτα εδώ λίγο, παιδί μου, τι γράφει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, λογαριασμός, 3.000 ευρώ στον ΟΤΕ. 3.000 ευρώ, ρε. Μωρή στη Σουηδία έχει χωρίσει εκεί, πρέπει να την παρηγορώ όλη την ώρα, τι να κάνω. Την παρηγορείς εσύ, να πάρω πεθάνω εγώ, 3.000. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, εδώ κοίτα. Μια σελίδα, μια μισή σελίδα, ροζ τηλέφωνα. Παίρνεις ροζ τηλέφωνα, ρε. Εγώ. Ποιος. Τι να κάνω εγώ, ο φίλος μου Παναγιώτης για πλάκα μου, ξέρεις τώρα, έτσι. Το μαλακοπουκωμένο, το θέλεις εδώ και παίρνεις τηλέφωνο από μένα. Έτσι από όλους φίλους ηλίθιους εδώ μέσα, έρχονται και... Ρε ξεχαραμανιάζεται μέσα από το δικό μου τηλέφωνο. Θα τα κόψω όλα, το καταλαβαίνεις. Ρε δεν μας παρατάς. Έλα εδώ, έλα εδώ. Θα σε πιάσω, πρόσεξε να δεις. Έλα εδώ, δεν γλιτώνεις. Ρε αλήτη, έλα εδώ στυλό. Θα σου βάλω παγκάκι έξω από το σπίτι, ρε. Εδώ, να ξεχαραμανιάζεται εδώ πέρα, να μου έρχεται πιο φθηνά. Έλα εδώ, έλα εδώ, μη φοβάσαι. Έλα σου. Τι πας να μου κάνεις, τι πας να μου κάνεις. Έλα εδώ, θα σε πιάσω. Ρε, έχω τρία μετάλλια εγώ στα νιάτια μου. Ρε, το παρισμένος είσαι. Πω, πάει μέση μου. Εσύ, σας τον πάρω στο σχολείο. Δεν το πιστεύω. Προλαβαίνουμε τα Χριστουγεννιά. Ναι, σε μισή ώρα κλείνουν. Έλα, πάμε. Πω, Χριστέ μου. Ρε ζήλη, θα γινόμασταν. Θα πηγαίναμε στην εκκλησία χωρίς βέρες. Εσύ φταίς. Ναι, αγάπη μου. Ας μην ρίχνουμε ευθύνες ο ένας τον άλλον. Δεν θυμάσαι καλά τη συζήτηση. Κάνω τώρα αυτό. Ναι, και πώς ήταν η συζήτηση. Είπες ότι θα πας να διαλέξεις εσύ τις βέρες. Το είπες, δεν το είπες. Και εσύ τι είπες. Είπες ότι θέλεις να τις δεις, να τις φορέσεις, να δεις αν σου πηγαίνει. Ναι, αλλά δική σου ευθύνη ήταν να μου πεις να πάμε να τις διαλέξουμε. Αν δεν το θυμόμουν εγώ σήμερα, τι θα κάναμε. Ξέρω εγώ. Θα φοράγαμε τις κουμπάρες, έλα εδώ. Έλα, πάμε τώρα. Γρήγορα. Πάμε, Χριστέ μου. Έχει ένα χρυσοχοείο εδώ στη γωνία, μόνο αυτό προλαβαίνουμε. Έλα, πάμε. Τι να κάνουμε. Η Έλσα θέλει το διαζύγιο. Τι να κάνουμε εμείς. Η Έλσα το θέλει, όχι εγώ. Εγώ δεν έχω λύσεις. Εμένα δεν με ρωτάει κανένας ποτέ. Ηρέμησε. Είναι αποφασισμένη, ρε γάμο, ότι μου. Ηρέμησε. Δεν βγάζεις τίποτα με το να είσαι στην τσίτα. Να σου προτείνω εγώ μια λύση. Δεν υπάρχουν λύσεις, το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχουν λύσεις. Και εμένα δεν με ρωτάει ποτέ κανένας. Ξεχνάς ότι η Έλσα είναι σε μειονεκτική θέση, όχι εσύ. Τέλος πάντων, άκουσα με προσεκτικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το διαζύγιο. Έτσι ακριβώς όπως το θέλει. Να της το πούμε. Και παράλληλα να προσπαθούμε εγώ και κυρίως εσύ να της αλλάξουμε γνώμη. Αν τα καταφέρουμε, μπορούμε έστω και την τελευταία στιγμή να κάνουμε πίσω. Τι λες. Λοιπόν, αυτή είναι λιτή και κομψή. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει και εμένα. Δοκίμωσε. Στο δεξί, Άρη μου, η Βέρα, στο δεξί. Καλώς τον, και σάργησε. Ωχ, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, αλλά είχε απίστευτη κίνηση. Βέρα μου, συμπτωματικά ήθελα και εγώ να μιλήσουμε. Ωραία. Μπορώ να έχω κάτι να πιω? Εκεί είναι. Βάλε. Ναι, ξέρω ότι είναι εκεί. Θέλεις ένα?
Ουίσκι εγώ τέτοια ώρα. Μήπως με μπερδεύεις με καμία άλλη. Όχι, Δώρα μου, αλλά οι συνήθειες των ανθρώπων αλλάζουν και έλεγα μήπως. Ξέρεις. Λοιπόν. Σε ακούω, πες μου. Πες πρόταση να τελειώνουμε μαζί σου. Α, όχι, καλύτερα πες εσύ, γιατί εγώ έρχομαι από μία συζήτηση με κάποιον εκεί και επαγγελματική δηλαδή και είναι το μυαλό μου λιγάκι θολωμένο. Θα πιω το ουίσκι μου και μετά πες εσύ. Σ' ακούω. Καλά. Λοιπόν, αντέδρασα περίεργα όταν έγινε η ιστορία με σένα και την άλλη. Πρώτον, γιατί έπεσα από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί σε εμάς κάτι τέτοιο. Και όπως καταλαβαίνεις, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ψυχολογικά δεν ήμουν καθόλου καλά. Ναι, καταλαβαίνω τώρα. Να είσαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω. Ναι, μπορεί να καταλαβαίνεις, αλλά δεν το έζησες εσύ. Εγώ το έζησα. Ξέρεις, μου φαινότανε απίστευτο να μένεις εσύ σε ένα σπίτι με μία άλλη. Να τρώτε μαζί, να βλέπετε μαζί τηλεόραση, να κοιμάστε δίπλα-δίπλα γαλίτσα στο κρεβάτι κάθε βράδυ. Σε παρακαλώ, ας αφήσουμε καλύτερα τις λεπτομέρειες, γιατί και σε σένα κάνουν κακό και εμένα με φέρουν σε άβολη θέση. Όχι, όχι, όχι. Είναι απαραίτητο να μιλήσουμε έτσι, να τα δούμε ψυχρά τα πράγματα. Άλλωστε, δεν με πονάνε πια. Δηλαδή? Δηλαδή, αφού εμείς χωρίζουμε, έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Όπως άλλωστε το έχω κι εγώ, έτσι. Ηρέμησε, Αντώνη. Σκέφτηκα. Λογικά. Και θέλω να σου πω ότι μπορείς να έχεις το διαζύγιο. Και τι έγινε που δεν το γνώρισε, α? Το γνώρισε άλλη φορά. Σαν παιδάκι κάνεις. Φίλιππε, ακούσου λέω τόση ώρα. Δεν στενοχωρήθηκα επειδή δεν το γνώρισα. Απλά κάποια πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Τάχα τώρα του κλέψαν το σπίτι. Τάχα δηλαδή, θες να πεις ότι είπε ψέματα. Σε βρίσκω κάπως υπερβολική. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να πει τέτοια χοντράδα ο άνθρωπος. Το ξέρω ότι δεν ακούγεται λογικό. Όμως τελευταίο καιρό συμβαίνουν τόσο πολλά και τόσο παράξενα πράγματα. Χάθηκε η ελεξιαρχική πράξη γάμου της Έλσας. Ξέρω. Τώρα πού κολλάει αυτό, πετάγεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Να σου πω. Πολλή δουλειά μάλλον σου έχει προκαλέσει κάποια σύγχυση, έτσι. Αυτό ξαναπες το. Όμως το κεφάλι μου είναι γεμάτο, γεμάτο με μπερδεμένα πράγματα. Αύριο όμως θα πάω και θα κοιτάξω. Θα το λύσω το πρόβλημα, θα πάω στο ληξιαρχείο. Έλα ρε μωρό, μην είναι ανάγκη να γίνει αύριο γι' αυτό. Ναι, η Έλσα με πιέζει, θέλει να βγάλω το διαζύγιο. Μάλιστα. Ο άλλος τι λέει, ο γιος του Αμυρά. Τι να πει κι αυτός. Δεν έχει περιθώριο να πει τίποτα. Δεν είσαι προβληματισμένη. Είμαι. Πολύ. Μωρό μου, θα ήθελα πολύ να καθίσουμε να μιλήσουμε. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο για τη θεία μου. Ναι, καταλαβαίνω. Θα αργήσεις να γυρίσεις. Εξαρτάται από την κατάστασή της. Θα δούμε. Έχεις κάτι μαζί μου? Όχι. Δηλαδή... έχω. Είσαι ό,τι καλύτερο είχα ποτέ στη ζωή μου. Και εσύ το ίδιο, αγάπη μου. Κάσε. Τι εννοείς δηλαδή ότι θα υπογράψεις για το διαζύγιο? Ναι. Σοβαρολογίες. Απόλυτα. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω εγώ. Τώρα σε ακούω. Τι θέλεις να μου πεις, Αντώνη? Τίποτα. Τι να... τώρα εγώ με έχεις ευνηδιάσει. Τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα απολύτως. Έλα μωρέ Αντώνη, λέγε να τελειώνουμε τώρα. Κάτι ήθελες να μου πεις, ακούω. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μου πες εσύ. Ήθελα να σου πω να ξεχάσουμε το διαζύγιο. Πλάκα μου κάνεις, έτσι. Αντώνη, τι συμβαίνει? Δεν είμαι ηλίθια και το ξέρεις. Τσακώθηκες με την άλλη? Εντάξει ρε παιδί μου, αφού το θες τσακώθηκα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά πού είναι το θέμα? Δώρα, άκουσε με, νομίζω ότι το διαζύγιο δεν επήγει. Μα εσύ λύσαξες. Εσύ μου λέγεις να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Αντώνη, τι συμβαίνει? Κάτι μου κρύβεις, έτσι? Δεν σου κρύβω τίποτα, παιδί μου. Τίποτα απολύτως. Μια κουβέντα είχαμε κάνει, έτσι χαλαρά. Αλλά ξέρω εγώ να τώρα, το σκέφτηκε κι εγώ. Νομίζω ότι το διαζύγιο είναι
Θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ οδυνηρό για όλους μας. Μωρέ, τι λες. Θα είναι οδυνηρό το τυπικό μέρος της υπόθεσης. Το ουσιαστικό, Αντώνη, το σκέφτεσαι. Αντώνη, έχεις φύγει από το σπίτι, δεν μένεις πια εδώ. Το χαρτί τώρα μας μάρανε, έτσι, εκεί θα κολλήσουμε. Σύμφωνα, έχεις δίκιο, αλλά είναι και κάτι άλλο. Δώρα, σ' αγαπάω. Α, να χαρεί, σταμάτα τις βλακίες, έτσι. Κι εγώ θα σπιτωθώ με έναν άλλον και θα σου λέω ότι σε λατρεύω. Τώρα, άκουσε με. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σοβαρά. Λοιπόν, εγώ προτείνω το εξής. Έλα να τα αφήσουμε καλύτερα και να το σκεφτούμε μια άλλη φορά. Ένα ευθέτο χρόνο. Συγγνώμη. Έλα, πουλάκι μου, πού είσαι? Ανησύχησα. Γιατί άρχισες να με πάρεις, τι έγινε, πες μου? Σου κλέψανε πολλά? Και τώρα πού είσαι? Δεν πήγες στην αστυνομία? Αχ, πόσο λυπάμαι για όλα αυτά. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Με υποχρεώνει να της δώσω διαζύγιο. Ξέρεις πώς νιώθω. Ξέρω τι θα πει πόνος. Αλλά κι εσύ πρέπει να μάθεις ότι ο χρόνος τα διαλύει όλα, τα πάντα. Και τον έρωτα και τη χαρά και τον πόνο. Άτιμο πράγμα. Ο χρόνος είναι άτιμο πράγμα. Δεν μου λες να το φιλοσοφούμε τώρα. Αυτό είναι που μου τις πάει κάθε φορά που μιλάω μαζί σου. Άλλα σου λέω εγώ, άλλα μου λες εσύ. Κάποτε θα έρθει η ώρα που θα έρθει στα λόγια μου. Αλλά ίσως να πρέπει να φτάσεις στα 50 για να με δικαιώσεις. Α, ωραία. Να μιλήσουμε τότε, λοιπόν. Η μοναδική μου ελπίδα είναι να μην καταδικαστεί. Το ξέρεις ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Στο υπόσχομαι. Αλλά θέλω να σου πω για άλλη μια φορά κάτι. Η ίδια, η γυναίκα σου, είναι πολύ πιο έμπειρη από σένα. Πολύ πιο περπατημένη. Και ας έχετε περίπου την ίδια ηλικία. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ξέρει ότι όσο κι αν πέσει στα μαλακά, θα της μείνει για πάντα το στίγμα. Η ρετσινιά της φυλακής. Αγάπη μου, ήρθες. Το ξέρω, το ξέρω ότι θα έρθεις. Καλά, δεν έκανα και κάτι φοβερό, μην κάνεις έτσι. Έλα τώρα, μην κάνεις μούτρα, αφού γύρισες, είσαι εδώ. Σ' αγαπάω. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι φτάνει να αγαπιούνται δύο άνθρωποι για να είναι μαζί? Τι αγάπη φτάνει και περισσεύει. Κι όμως για να είναι μαζί δύο άνθρωποι πρέπει και να σου κάνει ο άλλος, πρέπει να ταιριάζεται. Τώρα, γιατί τα λες όλα αυτά αφού γύρισες, είσαι εδώ? Εμείς οι δύο αγαπιόμαστε, Αντών. Όχι, αλλά δεν γύρισα. Αντιθέτως. Τι εννοείς, τι θες να πεις? Ξέρεις, κάτσα και σκέφτηκα πάρα πολύ για εμάς τους δύο. Για τη σχέση μας, λέει. Αυτή τη σχέση που υποτίθεται ότι θα είχαμε στο μέλλον. Και πήρα κάποιες αποφάσεις. Και τι αποφάσεις πήρες? Αλίκη, θέλω να χωρίσουμε. Ξυπνήσαμε κανέναν? Όχι. Κοιμούνται τα παιδιά. Έλα,
Κάτσε, κάτσε να μου πεις τι έγινε με τη διάρρηξη. Σου κλέψανε πολλά. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Μόνο εσύ με ενδιαφέρεις. Μόνο εσύ. Τώρα τι έπαθες? Κοιμούνται μέσα τα παιδιά και αισθάνομαι λίγο αμήχανα, λίγο άβολα. Στρατό, συγγνώμη. Προσπάθησε όμως να καταλάβεις. Όχι μόνο σε καταλαβαίνω, αλλά μ' αρέσεις πολύ κιόλας. Σε παρακαλώ! Πες! Δεν θα χωρίσουμε! Δηλαδή, Αλίκη, έπαιξες μαζί μου έτσι και τώρα γυρίζεις πίσω στην γυναικούλα σου! Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Οι ιστερίες δεν βγάζουν πουθενά! Το έχω δει αυτό το έργο! Πολλές φορές μαζί σου! Αλήθεια! Μόνο που δεν έχεις δει το φινάλε! Και θα το δεις σήμερα αυτό! Έπαιξες μαζί μου έτσι! Έπαιξες και τώρα με πετάς στα σκουπίδια! Δεν είναι αυτό, ρε γαμώτο! Δεν είναι αυτό και σταμάτα να ουρλιάζεις! Ξεκινήσαμε πολύ καλά, ήταν όλα πολύ καλά στην αρχή, με λίγα άλλα. Αλλά δύο άνθρωποι για να καταλάβουν ότι ταιριάζουν, τους χρειάζεται διαδρομή. Δεν το ξέρω αυτό εκ των προτέρων. Μπα, η διαδρομή, ε. Και τώρα εγώ που σ' αγαπάω. Τώρα που σε θέλω, τώρα που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσύ. Αλίκη μου, είσαι νέα ακόμα. Τώρα σου φαίνονται όλα βουνό. Αλλά βάλει λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Σε λίγο καιρό θα με ξεχάσεις. Δεν θέλω να σε ξεχάσω. Αντώνη, εγώ δεν έκανα πλάκα μαζί σου. Εγώ σ' αγαπάω, σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Και ξέρεις ότι δεν έχω ξαναγαπήσει έτσι άνθρωπο στη ζωή μου. Σε παρακαλώ, πες μου ότι θα σβήσουμε όλα. Πες μου ότι θα είμαστε μαζί, Αντώνη. Σε παρακαλώ, Αντώνη, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις πιο δύσκολο από ό,τι γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε μαζί. Σε παρακαλώ, σύνελθε, άκουσέ με. Ούτε κι εγώ σου κάνω. Έχω υποχρεώσεις, έχω παιδιά. Σε λίγο καιρό όλα αυτά θα σε κουράσουν. Τίποτα δεν θα με κουράσει. Ε, καλά. Αντώνη, πες μου ότι θα είμαστε μαζί. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται, σου λέω. Ξέχασέ το. Εσύ. Θα το ξεχάσεις ποτέ σου! Τι πας να κάνεις, έπρεπε! Αλίκη, τι έκανες, ρε γαμώτο, τι έκανες, γιατί το πας, γιατί ρε! Τι ευχάριστη έκπληξη. Τι κάνεις, κοκόνα μου? Μια χαρά είμαι. Αντέλα, κερνά ουζάκι. Σήμερα πήγαμε και πήραμε τις σβέρες. Θέλω να σας δείξω. Πολύ θα ήθελα να έρθω να δω τα σβέρες, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Τι βογκάς, τι έγινε? Τίποτα, έπαθα λουμπάγκο. Κάθομαι εδώ πέρα σούζα στον καναπέ. Τι έρχε να πάω να πάρω ένα ποτήρι νερό από την κουζίνα, απόσταση 4 μέτρων, την κάνω σε 2 ώρες και ένα τέταρτο. Στο καλό, καημένε. Πώς το έπαθες? Πήρα το λογαριασμό του ΟΤΕ. Ανοίγω μέσα, διαβάζω 3.000 ευρώ, παρακαλώ. Λογαριασμός του ΟΤΕ, τηλεφωνήματα του γιού μου προς τη Σουηδία. Παρηγορούσε τη Σουηδέζα του που χώρισε το Σουηδέζο της. Ναι, γελάς, φυσικά. Εγώ ήμουν για κλάματα. Τα πήγα στο κρανίο, τον αρχίζω εδώ στο κυνήγετο μέσα, σου πω. Πώς πήδε και τα έπιπλα να δεις, σαν σαρκάδι. Έτρεξε προς τις σκάλες, με το παρισμένα τα έχουν τα παιδιά από το σχολείο. Κάνω έτσι εγώ να τρέξω, πέφτω στο κεφαλόσκαλο, μένω εκεί πέρα και κάνω δωμάτιο. Κεφαλόσκαλο 1 ώρα και 1/4, παρακαλώ.
Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη, Βλάση μου. Το έχω αυτό από μικρή. Όταν κάποιος πέφτει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να κρατηθώ, πεθαίνω στα γέλια. Ξέρεις τι μου λέγει η μαμά μου, ότι αυτό είναι σημάδι πολύ κακού χαρακτήρα. Είσαι ένας χαρακτήρας, τι να σου πω. Τα παιδιά είναι εκεί τώρα. Τα παιδιά, τι, η Κορίνα λίγο πριν φύγει, άκουσε τώρα παρακαλώ και πες μου αν βγάζει συμπέρασμα. Μου λέει, κοίταξε τη πατέρα, βασικά θα βγω έξω, σχετικά θα περάσω από κάνα μπαράκι και γενικά δεν μου αρέσει, θα επιστρέψω πίσω. Πες μου, είναι ελληνικά αυτά, κατάλαβες τίποτα? Έρα, καημένα, έτσι μιλάνε σήμερα τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τηλεφωνεί σε μια φίλη τη και θα συναντηθούν να βγουν παρέα. Τη λέει, Ρένα, είσαι να βγούμε καθόλου να πάμε πουθενά? Θέλαν να βγουν να πάνε στο καθόλου να δουν το πουθενά. Αν έχει το Θεό σου δηλαδή. Είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως αυτοί συνεννοούνται. Μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Αυτό ήταν το κακό. Και άλλοι λέει ναι, θα έρθω να πάμε στο καθόλου να βρούμε το πουθενά. Ωραία. Τώρα που είναι στο καθόλου, κάπου εκεί θα είναι. Ο γιος σου εκεί είναι? Πού γιος μου να τολμήσει να γυρίσει μετά από αυτό που έκανε? Φοβάται, δεν είναι εδώ, τίποτα. Δηλαδή τόση ώρα μιλάμε και είσαι μόνος σου. Ναι. Άντε, έρχομαι από εκεί. Όχι, 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 όχι. Σε παρακαλώ. Μην μου το κάνεις αυτό. Μην μου το κάνεις, γιατί είμαι κι εγώ κοκέτα. Κοκέτσι θέλω να πω, συγγνώμη. Δεν θέλω να με δεις, μωρέ Κλέρι, σε αυτά τα χάλια είμαι τώρα. Έλα, πολύ τώρα. Εμένα γιατί δεν θες, αφού φίλοι είμαστε. Εντάξει, σωστό αυτό. Είμαστε φίλοι, εντάξει. Δεν μου λες, το ξέρεις αυτό το τραγουδάκι που λέει «Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού και αλλού η ζωή μας πάει»? Όχι, φίλο Σταυρό. Να καταλαβαίνεις, βέβαια. Να καταλαβαίνω. Μιλώ κι εγώ τώρα σαν την Κορίνα που να καταλάβεις κι εσύ. Δεν έχω και τον ανάλογο ήρμο, όχι τίποτα άλλο. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, μια που επικοινωνούμε από απόσταση και μέσω τηλεφώνου, ίσως να μου είναι πολύ πιο εύκολο να σου πω ορισμένα πράγματα που δεν είχα το θάρρος να σου τα πω έτσι από κοντά. Έλεγα διάφορα άλλα, ξέρεις. Κάθε φορά που φτάνω σε ένα διέξοδο, λέω να φέρω κοψίδια, να φέρω κοψίδια. Είναι το σλόγγαν. Στο αδιέξοδο πέφτουν τα κοψίδια, ξέρεις. Τέλος πάντων, εγώ Κλέρι, κοίταξε να δεις τώρα, βασικά, εκ πρώτης όψεως, ας πούμε, την πρώτη φορά, ας πούμε, που σε είδα, σε είδα σαν γυναίκα, ας πούμε. Αντιθέτως, σαν και Δευτέρας, απόψεως, και πάλι σε είδα σαν γυναίκα και γενικά, από όλες τις απόψεις να το δούμε δηλαδή, και γενικά και ειδικά, σαν γυναίκα. Μπορώ να σε δω μόνο, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, διότι έπαθα και ένα, ξέρεις, μια αναστάτωση, έναν ερωτισμό, πώς να το πω τώρα. Ένα ερωτικό ταράκουλο, ας πούμε. Μια τρικυμία εγκρανίου, που θα λέγατε κι εσείς οι μορφωμένοι. Αισθάθηκα κάτι συγκλονιστικό μέσα μου, κλαίει τώρα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δεν γελάς έτσι τώρα. Δεν ήταν και καλύτερη ερωτική εξομολόγηση που έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου, πάντρε? Αλλά δικαιολόγησέ μου, τι να κάνω. Αυτά τα μέσα έχω, έτσι εκφράζομαι. Και μην νομίζω ότι όταν κατηγορούσα τον ευρωβουλευτή, τον Άρη, το έκανα από ζήλια, ας πούμε. Ήθελα να το μειώσω κάθε άλλο. Φαντάσου τώρα όταν έλεγα ότι ο Άρης σου πέφτει λίγος. Αν ο Άρης σου πέφτει λίγος, εγώ σου πέφτω πολύ λίγος. Πάρα πολύ λίγος. Δεν μιλάς. Πες κάτι, σε παρακαλώ. Πολύς μου πέφτεις, Βλάση, όχι λίγος. Πολύς. Απλώς να... Θα είσαι πάντα ο φίλος μου. Θέλω να είσαι πάντα ο φίλος μου. Okay. Εντάξει. Μπορώ εγώ να σου αρνηθώ τίποτα? Δεν μπορώ να σου αρνηθώ τίποτα.
χάλια είναι αυτά! Κοίτα και μόνος σου και καμάρωνε! Πρωτοσέλιδος έχουμε!